πράσινο φως στο θέμα της μεταστέγασης στο Ρώμα μέσω της επικύρωσης του κανονισμού λειτουργίας και το νέο οργανωμένο χώρο προσωρινής μετεκατάστασης του καταβλισμού άναψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου πλην της λαϊκής εισπύρωσης. Σήμερα ψηφίζεται μόνο ο κανονισμός λειτουργίας του οικισμού εάν και όταν και εφόσον πραγματοποιηθεί αυτή η μετεκατάσταση. Εμείς εδώ θα συμφωνήσουμε για ποια φορά τον εσωτερικό κανονισμό και στέκουμε στις λέξεις που είπατε, εάν και εφόσον κλπ. Εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του σχεδίου μεταστέγασης στο Ρώμα σε νέο χώρο με καλύτερες και οργανωμένες συνθήκες για εκατοντάδες ανθρώπους, αξιοποιώντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ που υπάρχει διαθέσιμο προς αξιοποίηση από σχετικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Αναρωτιέμαι βέβαια αν επειδή την τελευταία φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχαν και τόσο θέρμη, εν πάση περιπτώσει, για τον εσωτερικό κανονισμό, αν έχουν καταθέσει την άποψή τους, αν έχουν κληθεί απόψε εδώ. Σε αυτά τα 40 χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε κανένας ουσιαστικά να βοηθήσει και να λύσει το πρόβλημα. Και τονίζουμε ότι δεν είναι ευθύνη του Δήμου να αναλάβει το κομμάτι της ένταξης αυτών των κοινωνικών ομάδων. Είναι ευθύνη του κράτους. Αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς, τόνισαν οι δύο φυλές, οι οποίες κατέθεσαν τις ενστάσεις τους σε σχέση με το νέο χώρο, όπως και για τους οικίσκους, υποστηρίζοντας ότι δεν θα εγκαταλείψουν τον καταβλισμό, όπου οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν άφλιες και για τις οποίες, όπως σημείωσαν, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από τη Δημοτική Αρχή εδώ και δεκαετίες. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση είναι άκρως ρατσιστική, που θέλουν να συμβάξουν ανθρώπους σε ένα χώρο με κοντέινερς, επί δημαρχίας του κυρίου Λαμπρινού, δεν είχε μεριμνήσει ποτέ να βελτιώσει τις συνθήκες, τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης εντός του καταβλισμού. Με αποτέλεσμα, εν έτη 2024, στην Ελλάδα της δημοκρατίας και του πολιτισμού, να αποφασίσουν για εμάς, χωρίς εμάς, τα παιδάκια να παίζουν με τα ποντίκια και στις λάσπες. Αυτή δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι κοινωνικό έγκλημα εναντίον των Ελλήνων συγκάνων. Είναι ανθρώποι, δεν είμαστε 40 ολόκληρα χρόνια εδώ. Οικονομίες μια ζωή έχουμε φτιάξει από ένα σπιτάκι. Το να πάρουν τώρα το χωριό από εδώ, γιατί αυτό είναι οικισμός τώρα, δεν είναι καταβλισμός. Και αν δεν συμφωνούμε και δεν θέλουμε και μετακατάσταση, δηλαδή εγκαιτοποίηση ένα καταβλισμό. Εδώ ας κάνουν αυτό που βλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, την ένταξη ατομικά μέσα στο κοινωνικό ιστό. Παλέψαμε όλοι μας οικογενειακώς με τα παιδιά μας και φτιάξαμε σπίτια. Και δεν δεχόμαστε τώρα να μας πάνε έτσι σε αυτά τα συνθήκες πάλι. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Θέλουμε να ζούμε σε καλύτερες συνθήκες, ο καθένας μόνος του. Ορίστε πού ζούμε, τι σπίτια έχουμε εδώ. Να μας πάνε σε 40 τετραγωνικά να κάνουμε τι. Εγώ έχω 6 παιδιά. Δεν θέλουμε να είμαστε πάλι γκέτο. Θέλουμε ο καθένας να πάρει το δρόμο του, να πάει να κάνει μια δικιά του κατοικία που μπορεί να ζει ανθρώπινα. Όπως έκαναν σαφές, η μόνη λύση είναι η κοινωνική τους ένταξη, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν γίνεται να πάμε να συμβάξουμε 220 οικογένειες σε ένα νέο άντρο παραβατικότητας. Αλλιώς ονειρεύομαι και ονειρευόμαστε την κοινωνική μας ένταξη και ενσωμάτωση. Εμείς θέλουμε δύο δρόμους μέσα στον καταβλισμό των 150 μέτρων για να μην βουρκιάζουν τα νερά. Και ένα αυλάκι να φεύγουν τα βρώμικα νερά, ρε παιδιά. Εσείς θέλετε βελτίωση στον υπάρχοντα χώρο.